καταλαβαίνω. Του κλώτσε. Σου κλώτσε και σου κλώτσε και πολύ από τα σάντα. Δεν Γρηγόρη που μου κλώτσε. Τότε τι, γιατί δεν δηλαδή, είπε, όταν το είδα το βράδυ τη Παρασκευή και τώρα που κάθομαι στη θέση μου, γιατί φαίνεται είμαι πολύ ζεν τύπο. Ναι, ήταν. Ντροπή. Ήταν ντροπή. Μπράβο, πείτε εσεί τι ήταν, γιατί εγώ. Όχι. Τώρα πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Είσαι ένας άνθρωπος που είσαι και της τηλεόρασης και της μουσικής. Και γιατί δεν σχολιάζεις το συγκεκριμένο, πραγματικά. Θα σου εξηγήσω, Γιαννάκη. Ωραία, για πες. Το ρωτάς με ηρεμία και γλυκά. Ναι. Όταν ασκώ κριτική, και την ασκώ όχι καλοπροαίρετα. Την έχω ασκήσει και πριν, την έχω πει, έχω επισημάνει πράγματα και έρχομαι και είτε στη συγκεκριμένη, στην εκπομπή μας, είτε σε άλλη. Λέω πολύ καλοπροαίρετα και πολύ κομπρεσαρισμένα, στρογγυλεμένα μια κριτική, γιατί αν ανοίξω το στόμα μου. Έχω ποταμούς να βγάλω. Θεωρούμε, πολλοί λένε, α, δεν πήγε στην εκπομπή και έχει κακιώσει. Άλλοι λένε, τους κρατάω μούτρα. Άλλοι λένε, όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο. Να σας πω κάτι. Όταν πρωτομίλησα, με πήρανε άνθρωποι από την ίδια την εταιρεία από τον Παράγη, μου λέει, να γιάσει το στόμα σου. Εδώ μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο, εδώ Ανδρέα. Εδώ αυτό που σας λέω. Τοποθέτηση. Αυτή τη στιγμή εδώ. Μην το πας γενικώς το... Όχι, δεν το πάω πουθενά. Θα το πάω καταρχήν εκεί που θέλω εγώ, διότι αυτό άπτεται αυτή τη ιστορία. Άπτεται αυτή τη ιστορία. Ότι εδώ είναι στραβό όλο το σύστημα. Εδώ αυτό το θέμα. Ένας κριτής που εγώ όταν ήμουν εδώ είπα. Έξυπνη επιλογή του, αλλά είναι και ψηλό άσχετος. Είναι δηλαδή μια τόσο μικρή ιδιοσυχνότητα που μου λείπει. Πού είναι το έντεχνο τραγούδι, αν θεωρήσω λαϊκό, εμπορικό. Ναι, αλλά σε άλλα live είπες ότι είναι ο μόνος που στέκεται στην επιτροπή. Τον Αντώνη. Πού είναι όμως, ας πούμε, μια Ελεονόρα Ζουγανέλη, ένα στάρι. Μπορώ να πω 100 είδη. Και πάμε και βάζουμε το light που εκφράζει ένα κομμάτι της νεολαίας με μια τραπ παύλα ραπ η οποία. Από τη βομολογία στο βρωμόξυλο στα βραβεία είναι. Εγώ το βρήκα ελκυστικό να διαξηφιστεί. Ναι, γιατί τον αλλά πριν να καπελώσει όλους και να μας λέει τι είναι boring. Τι, πού το βρήκατε αυτό. Και αν αυτό είναι ιαμβικός 15-σύλλαβος με ανυπαρξία επιχειρημάτων, εγώ δεν το δέχομαι. Και ρωτώ, ο Αντώνης μένει εκεί ψυχρέμος. Ο συνθέτης που μπήκε και είναι καταπληκτικό ο που μπήκε. Λες. Ο Θεοφάνους είναι ψυχρεμός. Δεν ήταν ψυχρεμός. Η μουσική είναι ψυχρεμή. Μην πετιέτε τον Παλάκη στον Νίκο που είναι παρουσιαστής, άρα ισορροπιστής. Εμείς καλά είπαμε για τον Νίκο. Μας το έχει σχολιάσει και ο Θεοφάνους αυτό να ξέρεις όλοι. Λοιπόν, και ο... Αν δεν καταλαβαίνεις τι λέω... Δεν θα μου λες ότι αποθέω να το light. Δεν είπες και τα καλά πράγματα για λοιπόν, το light. Είχαμε πει και εγώ και εγώ να το πάρω είπα στην αρχή πριν το είπαμε ότι παρέα. Τον θεωρώ αυτό. Αλλά τώρα εγώ το είπα, όλοι το είπαμε. Θα πάω σε διαφημίσει γιατί ρώτησες πώς αντέδρασαν οι υπόλοιποι. Είναι άμουσο, είναι άστα να πας στο διάολο. Δεν μπορεί ο light να μας πει τι είναι ο Χατζηδάκης, τι είναι ο Θοδωράκης, τι είναι ο Ξαρχάκος, τι είναι ελληνική μουσική, τι είναι ο Μαρκόπουλος, τι είναι ο αδερφός μου. Θα έρθει ο light να μου λέει αν είναι boring. Ο ανύπαρκτος, ο άσχετος, μα θα τρελαθούμε και αυτό να το έχουμε ως επιτροπή ενός talent show που έχει και την ψευδέστηση ότι είναι ακαδημία. Ακαδημία τίνος. Της Ροχάλας εξ αρχείων του Light. Λοιπόν. Δεν με κατουράτε λέω εγώ τώρα και πρέπει να πω τη γνώμη μου. Δεν είπα γνώμη. Απλά είμαι έξαλλος. Το καταλαβαίνω και σέβομαι αυτά που λες. Παρ' όλα αυτά, μετά τι διαφημίσει, θα δούμε τι αντιδράσει των υπολείπων. Και επειδή είπες και για το Ρέμο, ο Ρέμος είπε κάτι πολύ σημαντικό. Καμιά φορά η αντίδραση δεν πρέπει να είναι ακραία, για να μην ξέρει, δημιουργούν τάση. Πρέπει να ξέρετε πώς κοστολογείται η ελληνική μουσική. Ήταν και ο μόνος που μίλησε. Ως ένα τίποτα boring πράγμα. Και μίλησε για ρίζες. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσει. Τι θα μείνει από αυτό το παιδί μετά από 3-5 χρόνια. Τίποτα. Που θα περάσει την πογιά του και δεν θα μπορεί να δέρνει τους συναδέλφους του. Τι θα μείνει. Ποιο τραγούδι. Πέσε με ένα τραγούδι. Ένα στίχο που κάτι προωθεί. Μια μουσική που κάτι λέει. Ποια μουσική. Μην συγχύσεις τώρα, Αντρέα μου. Η Παρλάτα. Δεν θέλω να συγχύσεις τώρα. Έμα τώρα. Έχεις δίκιο, αλλά θέλω να συγχύσεις. Κριτής της ελληνικής μουσικής. Πάμε σε διαφημίσεις και αντέδρασαν όλοι να ξέρεις. Ούτε καν light είναι αυτή η ιστορία. Πάμε σε διαφημισούλες και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά.